Λε τώρα, έκανε ένα πολύ ωραίο πρόλογο για να μπούμε δυνατά στο πνεύμα και την όλη φιλοσοφία του βιβλίου. Λε όμω όλα αυτά που μα έχουν συμβεί. Κάτσε να σε πάω πίσω και τι ακροάτρε και του ακροατέ. Το 1961, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα μια ταινία η οποία δίχασε έτσι, ή μάλλον ενόχλησε πάρα πολύ την τότε πολιτική ηγεσία. Συνοικία το όνειρο. Έτσι διαδραματίζεται. Την έχει δει την ταινία, Έτσι. Ναι, ναι. Διαδραματίζεται σε μια φτωχοκοινωνία τη Αθήνα που λέγεται Ασύρματο. Έχει έντονο στίγμα πολιτικό και ιδεολογία αριστερή για τι εποχέ, πάρα πολύ έντονη. Και με αποτέλεσμα είναι να απαγορευτεί η προβολή τη. Και μπαίνανε μέσα στου κινηματογράφου τότε και κλείναν του κινηματογράφου, του φραγίζαν. Δηλαδή υπήρξε έτσι ένα. Πολύ περίεργο. Καθεστώ 1961. Μην φανταστείτε ότι αυτό έχει γίνει. επιχούντας. ήταν τα προεόρτια τη όλη ιστορία που ακολούθησε. Με μεγάλου ηθοποιού, Μάνος Κατράκη, ο Αλέκο Αλεξανδράκης, ο οποίο καταστράφηκε οικονομικά από την ταινία αυτή, γιατί είχε βάλει ό,τι είχε οικονομικά. Το έβαλε για να γίνει αυτή η ταινία σε επίπεδο παραγωγή. Και ήταν πρωταγωνιστή ω ρίκο. Και ήταν μια ταινία που έτσι πέρασε στην ιστορία για όλο αυτό το σκηνικό που ακολούθησε μετά από ένα χρονικό διάστημα και ενώ υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο ότι μια ταινία είναι ρε παιδιά γιατί δεν μας επιτρέπεται να δούμε τι έχει να μας πει αυτή η ταινία και αν ταιριάζει και παντρεύεται με τη δική μας φιλοσοφία ή τα θέλω μας να την κάνουμε αποδεκτή αν όχι τότε να εναντιωθούμε και εμείς όπως έκανε η πολιτική ηγεσία και τελικά τι κάνανε ε, σενάριο του Τάσου Λιβαδίτη έτσι mm -hmm. τι κάνανε τελικά την πετσοκόψαν την ταινία Κόψαν όλε τι σκηνέ που ήταν ε, υποτίθεται κομμουνιστικέ και αριστερέ και σκληρέ για, το, για τον κόσμο και δεν έπρεπε να τα ακούσει. Και βγήκε αυτή η ταινία με και πέρασε έτσι στην ιστορία ω μια ταινία που και αγαπήθηκε, ε, αλλά και δεν βγήκε όπω πραγματικά δημιουργήθηκε από του ε, πρωταγωνιστές. Λοιπόν, ε, πρωταγωνιστέ Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη, Ηλέκτρα Καλαμίδου, Σαφώνο Ταρά. Μεγάλα ονόματα. Έτσι. Θανάσης Μιλωνάς, Γιώργος Τζόρτζης, Αλέκος Πέτσος, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Προφανώς ερμήνευε και τα τραγούδια του έτσι. Βάσος Ανδρονίδης, Αθανασία Μουστάκα, Αλέκα Παίζει, Εύα Ευαγγελίδου. Σε μουσική του Μίκη. Τραγούδι φυσικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Και όπως είπαμε το σενάριο από τον Τάσο Λιβαδίτη και τον Κώστα Κοτζιά. Με σκηνοθεσία Αλέκο Αλεξανδράκη ο οποίος τα έδωσε όλα σε αυτή την, την ταινία. Είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη του 96 στον Άρη ε, Κιαδόπουλο, εδώ στην ΕΡΤ, ο Αλεξανδράκης Την πλήρωσα πάρα πολύ οικονομικά αυτή την ταινία. Ό,τι είχα μαζέψει από τι ταινίε που έκανα, τα έβαλα για να κάνω αυτή την ταινία, Γιατί ήθελα να πω αυτά τα πράγματα. Τελικά έγινε αυτή η ταινία και ύστερα από καιρό που δεν την επιτρέπανε να παιχτεί, την επιτρέψανε πετσοκομμένη. Ωραία. Να σου πω κάτι. Ε, θυμάμαι. Γιατί αυτό είναι του 1961 και υπήρχε η λογοκρισία. Υπάρχει όμως ακόμα. Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια που πέθανε ο φωτογράφος ο Γιάννης Ομπεχράκης. Ε, πάρα πολλοί από εμά, ανεβάζαμε μία βραβευμένη του φωτογραφία που ήταν ένα παιδάκι σκελετωμένο από τη Σομαλία. Με το γεράκι έτσι με το, Όχι με το γεράκι που το, του έδινε η μαμά του νερό από ένα μπιτόνι. Ναι. Ε, το παιδάκι ήταν γυμνό και... Κατεβάζανε συνέχεια την ανάρτηση, τη φωτογραφία. Αν και λέγαμε ότι ήταν βραβευμένη, στα κοινωνικά, δίκτυα, στα λες, κοινωνικά τώρα, δίκτυα. Τα ελεύθερα κοινωνικά τα κοινωνικά δίκτυα. Που ήταν μια βραβευμένη φωτογραφία ενός βραβευμένου φωτορεπόρτερ που είχε καλύψει πολέμους και πολέμου. Και ενός φοβερού ανθρώπου, και ενός φοβερού ανθρώπου ε, με δράση γενικά. όπως έλεγε και ο ίδιος, φωτογραφίζω για να μην μπορεί να. Που κανένα δεν γνώριζε και την κατεβάζανε. Άρα η λογοκρισία δεν είναι κάτι που έχει σταματήσει δυστυχώ. Και με τον Τζόκερ, θυμάστε είχε γίνει πριν λίγα χρόνια με την ταινία, ναι, που μπαίνανε ναι. μέσα στου κινηματογράφου και βγάζανε του ανθρώπου επειδή. και διάφορα. Δυστυχώ είναι κάτι που ισχύει ακόμα. Ωραίο ο παραλληλισμό και ωραίο το παράδειγμα που έδωσε και με τον Τζόκερ, που είναι ακριβώ το ίδιο δηλαδή ουσιαστικά. Δεν θέλουμε να υποθούν αυτά ή πάνε ενάντια στην θρησκεία μα ή στη λογική ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί και μέσω της θρησκείας έχουν γίνει τέτοιου είδους έτσι, ε, αντιδράσεις και κυνηγητό για κάτι το οποίο δεν. Και όχι, δεν μιλάμε μόνο για τον χριστιανισμό. Έτσι, Βιβλία που έχουν βγει ε, στο εξωτερικό που μπορεί να μην λένε όπως θα έπρεπε να λένε κάποια πράγματα για τον Μωάμεθ, έχει γίνει mm -hmm. ιστορικά, έχουν καταγραφεί πολύ μεγάλες διώξει ακόμα και θάνατοι ε, για αυτή την ιστορία. Τώρα για το, για το πρώτο που είπες για τα κοινωνικά δικτύα, εδώ σηκώνει μια κουβέντα, Μεγάλη κιόλα, γιατί δεν είναι μόνο ας πούμε το ακραίο σενάριο που έδωσες εσύ ότι είναι μια φωτογραφία που τους ενόχλησε γιατί δείχνει κάτι είναι η στιγμή πραγματικότητα την οποία η Δύση και όλο να το σύστημα φανή. υπηρετεί έτσι και σου κλείνει τα μάτια και σου λέει αυτό δεν θέλω να το ξέρεις δεν το ξέρεις δεν γίνεται πουθενά δεν υπάρχει.